Στο στούντιο την Έλενα τη Γεωργίου για να δούμε αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ προς τη Ρωσία και όπως φημολογείται και πληροφορούνται, λένε τα διεθνείς πρακτορία Έλληνα, θα είναι και το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ. Ακριβώς. Στέλλα, είναι λοιπόν ζήτημα ωρών να ανακοινωθεί αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων από πλευράς ΗΠΑ προς την Ρωσία. Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων, όπως είπες και εσύ, που θα σηματοδοτεί τα 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θα είναι και ως αντίδραση στον θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη. Ναι. Η Βρετανία ανακοίνωσε ήδη νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αφορά σε περισσότερα από 50 άτομα και οντότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το δικό της πακέτο σαρωτικών κυρώσεων κατά 200 οντοτήτων και ατόμων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως θα βάλουν στο στόχαστρο πάνω από 500 οντότητες συνδεόμενες με υποστηρικτές της Ρωσίας και της πολεμικής της μηχανής. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέπ Μπορέλ, παρότρινε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν περισσότερα ώστε να παραδίδονται πυρομαχικά στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ότι αναμένεται να αυξήσει τις παραδόσεις και να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο οβίδες μέσα στην χρονιά. Όμως η Ουκρανία έχει ανάγκη για περισσότερα πυρομαχικά, όπως ανέφερε ο Ζωζέπ Μπορέλ. Και από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Fox News, παρότρινε το Αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει την χορήγηση επιπρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στην χώρα του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί το τρέχον διάστημα εμποδίζουν να περάσει νομοσχέδιο που προβλέπει πακέτο 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αξιώνει επί μήνες ο Δημοκρατικός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, να πούμε ότι σχεδόν 6,5 εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν πρόσφυγες στο εξωτερικό. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, να πάμε και λίγο στα του Ισραήλ, Έλενα, καθώς έγινε μια έφοδος Ισραηλινών στρατιωτών σε νοσοκομείο πάλι στην περιοχή της Γάζας. Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, συμπληρώνονται 140 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Είχαμε νέα σφαγή με δεκάδες νεκρούς μετά από το Ισραηλινό χτύπημα στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν ξανά στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χάν Γιούνις. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς που κρύβονταν μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα αριθμός αυτών προσποιούνταν ότι ήταν μέλη του ιατρικού προσωπικού και έδωσε μάλιστα σε δημοσιότητα και φωτογραφίες με όπλα που λέει ότι βρέθηκαν εκεί. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου τώρα, να πούμε, ότι ξεδίπλωσε το σχέδιό του για την επόμενη μέρα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι την επόμενη μέρα του πολέμου όλη η παραθαλάσσια περιοχή θα διοικείται από τον Ισραηλινό στρατό. Την διακυβέρνηση θα αναλάβουν βάσει του σχεδίου τοπικοί αξιωματούχοι με εμπειρία στην δημόσια διοίκηση, άνθρωποι χωρίς δεσμούς με χώρες ή οντότητες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, όπως αναφέρεται. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν αναφέρεται ρητό στο σχέδιο, ωστόσο δεν αποκλείται η συμμετοχή της στην διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στο μέλλον. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να αποκλεί επίσης την υλοποίηση της ιδέας ακροδεξιών υπουργών να υπάρξει νέος Ισραηλινός επικισμός στη Λωρίδα της Γάζας και το σχέδιο περιλαμβάνει εξάλλου και την απεριόριστη ελευθερία κινήσεων για τις IDF να επιχειρούν και προβλέπει την κυβέρνηση από τοπικούς αξιωματούχους. Αυτό είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα του πολέμου, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Βενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τους Israel Times. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα Γεωργίου.